Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι οδηγητικό το σημερινό vlog και έχουμε και συνεπιβάτη στο πίσω κάθισμα με τη ζώνη ασφαλείας του. Ένα email που έλαβα από μια φίλη με τον τίτλο «Τελικά, ποιο είναι το τίμημα μιας βολικής ζωής» είναι η αφορμή για το σημερινό vlog. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα σας. Παρακολουθώ χρόνια τα βίντεο σας και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα ερώτημα που έχει προκύψει τελευταία στο νου μου σχετικά με το τίμημα που πληρώνουμε για μια βολεμένη ζωή. Ποιο είναι το τίμημα μιας βολικής ή βολεμένης ζωής? Όμως θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα πλαίσια και όχι γενικότερα. Θα μου πείτε ένα και το αυτό είναι, αλλά και πάλι θα ήθελα να σταθώ στο εξής. Παρατηρώ στο οικογενειακό μου περιβάλλον και στον ευρύτερο κύκλο μου γυναίκες παντρεμένες που δεν έχουν εργαστεί ποτέ, είτε γιατί τους επιβλήθηκε ή γιατί το επέλεξαν, να παραμένουν σε ένα γάμο που τους προσφέρει όμως, όπως λένε, τα πάντα. Υλικές παροχές, ασφάλεια, τρέχει ο σύζυγος για το κάθε τι που αφορά σε ανάληψη ευθυνών εντός και εκτός σπιτιού κλπ. Ταυτόχρονα τους φέρεται καλά, τις αγαπά και τα σχετικά. Επίσης έχω δει και περιπτώσεις στον κύκλο μου, πάντα αναφερόμενη, όπου το τίμημα είναι να επιβάλλει τυφλή υπακοή στις εντολές ο σύζυγος, να την υποτιμά τη σύζυγο του δηλαδή κλπ. Ασχέτως αν παρέχει και όλα τα προηγούμενα, δηλαδή καλή ζωή, ταξίδια, στήριξη κλπ. Και τέλος έχω δει περιπτώσεις γυναικών ανεξάρτητων, που όταν βρήκαν κάποιον να τους τα παρέχει όλα αυτά, σταμάτησαν την εργασία και αφοσιώθηκαν, όπως λένε, στο μεγάλωμα των παιδιών και δεν ξαναδούλεψαν ποτέ, ή περιπτώσεις που εργάστηκαν σε επιχείρηση σύζυγου άνευ μισθού, αφού αυτός παρήχε γενικά τα πάντα, και που όταν έκλεισε η επιχείρηση δεν επιθύμησε η σύζυγος να εργαστεί ξανά, για παράδειγμα, κάπου αλλού. Και δεν θα παραβλέψω και περιπτώσεις όπου η γυναίκα έχει όλα τα παραπάνω, αλλά δέχεται κακοποίηση κλπ. Για να μην αναφέρω και άλλα παραδείγματα και υποπεριπτώσεις περιπτώσεων και σας κουράσω, το ερώτημα είναι, τελικά πόσο μεγάλο είναι το τίμημα για μια βολεμένη ζωή σε αυτά τα πλαίσια? Είναι όντως τόσο μεγάλο ώστε να μην προτιμήσεις μια τέτοια ζωή? Μεταφράζω τη σκέψη μου. Ποια η διαφορά να είμαι ανεξάρτητη με τα χρήματά μου και να τρέχω και να μην φτάνω, φροντίζοντας δουλειά, σπίτι, σύζυγο, γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι και να λέμε, ακόμα και στη σημερινή εποχή, εσύ θα πρέπει να έχεις το φαγητό έτοιμο, τα ρούχα πλυμμένα κλπ. Να διαβάζεις τα παιδιά και γενικά να τρέχεις για όλα. Ποια λοιπόν η διαφορά με τον επομισθό το ρόλο της μάνας και σύζυγου μόνο, παρά αυτά τα δύο, συν της εργαζόμενης που από μόνο το επιβαρύνει πολύ, αν σκεφτεί κανείς. Ας σκεφτείς ότι κανείς σχεδόν δεν κάνει αυτό που αγαπά, κανείς δεν πληρώνεται όσο αξίζει και το πώς αντιμετωπίζουμε στη δουλειά με αντιξότητες όπως ανταγωνισμός, συνάδελφοι, κλίκες, τοξικότητα και τόσα άλλα, που μετά δεν έχουμε κουράγιο να αφοσιωθούμε στο σπίτι μας. Επίσης, ποιος μας εγγυάται ότι αν είμαστε ανεξάρτητες δεν θα μπλέξουμε και πάλι με συντρόφους που μπορεί να μην μας σέβονται ή να μας φέρονται άσχημα και οτιδήποτε άλλο? Ναι, οκ, ξέρω, είναι θέμα αυτογνωσίας και δουλειάς με τον εαυτό, αλλά φαντάζομαι καταλαβαίνετε πώς το εννοώ, προσπαθώ να καταλάβω. Πόσο σχετικά είναι όλα δηλαδή. Άλλωστε, όπως προανέφερα, μπορεί να πετύχεις ένα καλό άνθρωπο και να μην έχεις θέμα. Όσο για την αυτοεξέλιξη, δεν νομίζω ότι συμβαίνει μόνο μέσω εργασίας. Υπάρχουν τόσες δράσεις αν θέλει κανείς. Και λέω αν θέλει, γιατί και εδώ είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας. Δηλαδή, οι περιπτώσεις που ανέφερα αρέσκονται απλώς να μένουν στα του σπιτιού και στα της ψυχαγωγίας. Άλλοι όμως θα μπορούσαν να έχουν δράσει στα κοινά ή να παρακολουθούν σεμινάρια και πολλά άλλα. Είμαι νέα 38 ετών, άγαμη, άτεκνη και με τα λεφτά που βγάζω δεν μπορώ να ζήσω μόνη, οπότε μένω με γονείς. Πόσο μάλλον να κάνω οικογένεια. Νιώθω φουλ εγκλωβισμένη και σκέφτομαι το τίμημα σε κάθε περίπτωση, γενικότερα, το οποίο και μοιράζομαι μαζί σας, καθότι θα επιθυμούσα να κάνετε ένα vlog πάνω σε αυτό αν το θεωρείτε ενδιαφέρον. Επίσης, σας άκουσα σε ένα άλλο βίντεο να αναφέρεστε στην υπερβολική ενσυναίσθηση, αν θυμάμαι σωστά, και ένα τέτοιο βίντεο θα ήταν εξαιρετικό και κατατοπιστικό για μένα, έτσι όπως τη βιώνω και για πολλούς άλλους υποθέτω. Ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ. Διάβασα την επιστολή της φίλης, τώρα θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε τα ερωτήματά της, που για να είμαι ειλικρινής,
αν δεν διάβαζα την τελευταία επεξήγηση του πώς είναι η δικιά της η ζωή, δεν θα καταλάβαινα ακριβώς γιατί τα ρωτάει αυτά τα ερωτήματα. Λοιπόν, λέει η φίλη ότι είναι 38 ετών, δεν είναι παντρεμένη, δεν έχει παιδιά, είναι άγαμη, λέει, και άτεκνη και βγάζει λίγα χρήματα από τη δουλειά της, όπως ο περισσότερος κόσμος βγάζει λιγότερα χρήματα από τη δουλειά του από αυτά που απαιτούνται για να ζήσει ανεξάρτητα και αξιοπρέπως και αναγκάζεται να μένει με τους γονείς της. Και σκέφτεται η κοπέλα ποιο είναι το τίμημα μιας βολεμένης ή βολικής ζωής. Και αναφέρεται σε γυναίκες οι οποίες δεν εργάζονται εκτός σπιτιού ή δεν εργάζονται εκτός οικογενειακής επιχείρησης έτσι όπως το έχει θέσει και διερωτάται αν είναι καλή επιλογή που κάνουν. Καταρχάς, όντως, στην εργασία, όπως αναφέρεις φίλοι, στις εργασίες συμβαίνουν διάφορα δύσκολα και άσχημα και δυσβάσταχτα. Δηλαδή, αυτό που είπες για τις κλίκες, αυτό που είπες για την άσχημη συμπεριφορά. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για διαφόρων ειδών άσχημες συμπεριφορές που γίνονται στην εργασία. Έχουμε και ολόκληρο playlist με αυτή τη θεματική. Και όντως ο χώρος της εργασίας μπορεί να είναι ένας χώρος ο οποίος να ταλαιπωρεί πολύ τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες. Άρα μια γυναίκα η οποία δεν εργάζεται εκτός σπιτιού και εργάζεται μόνο μέσα στο σπίτι, θα μπορούσε αυτή η γυναίκα να πει ότι γλιτώνει από άσκοπη και άδικη ταλαιπωρία που έχει μέσα στο σπίτι, που έχει στην εργασία της. Έκανα μια μικρή διακοπή στο βίντεο και έβγαλα τη ζακέτα γιατί έχει ήλιο ευτυχώς σήμερα, έχει ηλιοφάνεια και έχει ανέβει θερμοκρασία. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι ελκυστικό για μια γυναίκα να έχει μια τέτοια διευθέτηση στη ζωή της ώστε να μην χρειάζεται να δουλεύει εκτός σπιτιού. Να είναι παντρεμένη με έναν άντρα ο οποίος να της προσφέρει τα πάντα, όπως γράφει η φίλη στην επιστολή της, να της προσφέρει τα πάντα και να είναι και να αναλαμβάνει ευθύνες εντός και εκτός σπιτιού και αυτή να είναι αφοσιωμένη στο μεγάλωμα των παιδιών και, και στις δουλειές του σπιτιού, οι οποίες δεν είναι και λίγες. Είναι μια ολόκληρη δουλειά οι δουλειές του σπιτιού. Εδώ θέλω να πω στη φίλη ότι ίσως τα παραδείγματα που έχει αυτή στο μυαλό της να είναι τέτοια. Γιατί λέει σε κάποια φάση ότι κακά τα ψέματα η γυναίκα έχει όλες τις ευθύνες, ότι η γυναίκα κουράζεται περισσότερο μέσα στο σπίτι. Υπάρχουν και οικογένειες, υπάρχουν και ζευγάρια στα οποία μοιράζονται τις δουλειές. Ένα παράδειγμα έτσι που ξέρω εγώ και μου έρχεται πρώτο είναι το παράδειγμα των γονιών που μοιράζονται τις δουλειές από τον καιρό που τους θυμάμαι μέχρι σήμερα. 47 ολόκληρα χρόνια μοιράζονται τις δουλειές. Η αλήθεια όμως είναι ότι στα περισσότερα ζευγαριά δυστυχώς δεν μοιράζονται οι άντρες τις οικιακές εργασίες. Και μιλάω και για ζευγάρια στα οποία δουλεύουν και οι δύο. Γιατί όταν δουλεύει μόνο ένας, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι όταν δουλεύει μόνο ο άντρας εκτός σπιτιού, ότι η γυναίκα δουλεύει μέσα στο σπίτι, άρα είναι η δουλειά της οι δουλειές του σπιτιού. Ο άντρας δουλεύει εκτός σπιτιού, η δουλειά του είναι να δουλεύει εκτός σπιτιού, οπότε δεν αναμένονται, δεν περιμένουμε από αυτόν να μοιράζεται τις δουλειές του σπιτιού. Όταν όμως εργάζονται και οι δύο εκτός σπιτιού, είναι το φυσιολογικό, το αναμενόμενο να μοιράζονται και τις δουλειές μέσα στο σπίτι. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση φυσικά που έχει να κάνει με την ισοτιμία και το δύο φύλων και τις ανισότητες στο διαμοιρασμό των οικιακών εργασιών. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι προβληματίζεται αυτή η φίλη για τον εαυτό της και ρωτάει αυτό το ερώτημα, ποιο είναι το τίμημα που πληρώνουμε για μια βολική ζωή. Θα σου απαντήσω μονολεκτικά. Το τίμημα που πληρώνουμε για μια βολική ζωή είναι σε περίπτωση που θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη ζωή, που θέλουμε να φύγουμε από το γάμο, είτε γιατί η σχέση μας με τον άντρα μας είναι κακοποιητική, είτε γιατί μας τελείωσε το ερωτικό κομμάτι, δεν μπορούμε να φύγουμε. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να φύγουμε.
όταν μια γυναίκα δεν διατηρεί την οικονομική της ανεξαρτησία και μέσα στο γάμο της, τότε βρίσκεται σε μειονεκτική διαπραγματευτική θέση σε σχέση με τα οποιοδήποτε προβλήματα προκύψουν μέσα στο γάμο. Αν εξαρτάται μια γυναίκα ολοκληρωτικά από τον άντρα της και για το οικονομικό κομμάτι, αλλά και για το κομμάτι των ευθυνών, των εξωτερικών ευθυνών, που μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να αυτές, να πηγαίνει στην τράπεζα για παράδειγμα, να κάνει τις, πληρώνει τους λογαριασμούς, να τακτοποιεί οτιδήποτε έχει να κάνει με τις υπηρεσίες, με τους φόρους, με... δεν ξέρω, όλα αυτά. Όλες εκείνες τις υποχρεώσεις που έχει οποιοδήποτε ενήλικας άνθρωπος ή οποιαδήποτε οικογένεια απέναντι στο κράτος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αν μια γυναίκα εξαρτάται ολοκληρωτικά από τον άνδρα της, από τον σύντροφό της για την επιτέλεση των υπευθυνοτήτων και για το οικονομικό κομμάτι, αυτή η κοπέλα δεν μπορεί με τίποτα. Αυτή η κοπέλα θα δυσκολευτεί, μάλλον, ας το θέσω καλύτερα, θα δυσκολευτεί πολύ to break free, δηλαδή να και να διαπραγματευτεί ώστε να επιληθούν κάποια προβλήματα, αλλά και να χωρίσει. Ακόμη και ένα παράπονο να θέλει να κάνει στον άνδρα της για οτιδήποτε, μπορεί να σκέφτεται η ίδια ή να της λέει αυτός, δεν τρέπεσαι που εγώ τα πληρώνω όλα, που εγώ τα αναλαμβάνω όλα και έχεις και μούτρα να κάνεις παράπονα και έχεις και μούτρα να έχεις και απαιτήσεις κλπ. Είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί μια ισορροπία που να έχουν ίση και ισότιμη θέση δύο σύντροφοι μέσα σε ένα γάμο, μέσα σε μια οικογένεια, όταν ο ένας από τους δύο έχει όλη την οικονομική δύναμη. Υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία δίνουν δύναμη στους ανθρώπους. Το πρώτο είναι τα χρήματα, η πολιτική εξουσία, η εξουσία και η πολιτική και το σεξ. Οπότε από τη στιγμή που ένας άντρας αναλαμβάνει το οικονομικό κομμάτι και αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις εντός και εκτός σπιτιού, όπως έγραψε η φίλη στο email της, τότε έχει περισσότερη δύναμη από τη γυναίκα του. Και όταν βρίσκεσαι μέσα σε μία σχέση και σε ένα γάμο αποδυναμωμένος, τότε είναι πολύ δύσκολο να φροντίσεις τον εαυτό σου και είναι πολύ δύσκολο να διαπραγματευτείς, ούτως ώστε να τακτοποιηθούν κάποια προβλήματα, να επιληθούν κάποια προβλήματα μέσα στη σχέση, που όλες οι σχέσεις έχουν προβλήματα. Και αν τυχόν αυτή η σχέση είναι τέτοια που πρέπει να τελειώσει, να έχεις τη δύναμη να το τελειώσεις. Ξέρετε πόσες πολλές γυναίκες μου γράφουν ότι περνάω άσχημα. Δέχομαι όλων των ειδών την κακοποίηση από τον σύντροφό μου, αλλά δεν τολμώ να χωρίσω γιατί δεν έχω δουλειά, γιατί δεν έχω καθόλου χρήματα. Ή ο σύντροφός μου μου λέει ότι αν τολμήσεις να χωρίσεις θα σου πάρω τα παιδιά. Και έχει τα χρήματα για να το κάνει αυτό το πράγμα. Έχει τα χρήματα για να προσλάβει καλούς δικηγόρους, έχει τα χρήματα για να προσεγγίσει τα παιδιά και να τα καλοπιάσει κλπ. Η γνώμη μου είναι ότι εάν μία γυναίκα παντρευτεί με έναν άντρα ο οποίος έχει μια καλή οικονομική επιφάνεια, εργάζεται, βγάζει αρκετά χρήματα από τη δουλειά του και της προτείνει να μην εργάζεται και να είναι στο σπίτι, να το σκεφτεί διπλά και τριπλά και τετραπλά. Ακόμη και αν η δουλειά της δεν έχει τόσα πολλά έσοδα, το να διατηρήσει τη δουλειά της της δίνει μια οικονομική και ψυχική ανεξαρτησία. Μπορεί στη δουλειά πολλοί άνθρωποι να βιώνουν δύσκολες συνθήκες και να μην περνάνε καλά και να σκέφτονται πάλι έχω να πω στη δουλειά και πάλι έχω να αντιμετωπίσω εκείνο το περιβάλλον, πάλι έχω να τους δω, πάλι θα περάσω όσα θα περάσω. Όντως αυτό μπορεί να συμβαίνει. Παρόλα αυτά όμως, πολλές γυναίκες αναφέρουν, που είναι παντρεμένες και έχουν οικογένεια και έχουν και παιδιά, αναφέρουν ότι όταν πηγαίνουν στη δουλειά νιώθουν ότι ξεφεύγουν από μια πολύ δύσκολη ρουτίνα του σπιτιού. Και αυτός είναι ένας παράγοντας ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη.
ότι πηγαίνοντας στη δουλειά είσαι εκείνες τις ώρες που είσαι στη δουλειά ένας ενήλικας ο οποίος συνδιαλέγεσαι με άλλους ενήλικες. Ενώ όταν είσαι στο σπίτι με τα παιδιά, και ειδικά όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, ακόμη πιο δύσκολο, χάνεις αυτή σου την ανεξαρτησία του ενήλικα, ο οποίος δεν έχει συνεχώς την έγνοια που είναι το μωρό, τι κάνει το μωρό, γιατί κλαίει το μωρό, να ταΐσω το μωρό, να αλλάξω το μωρό, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Θυμηθείτε το βίντεο που κάναμε πριν λίγες μέρες για τις δυσκολίες της μητρότητας για τις οποίες δεν μιλάει κανείς. Και αυτό είναι μια ασφαλιστική δικλείδα δουλειά. Η φίλη γράφει στο email της ότι μπορεί μια γυναίκα να κάνει άλλες δραστηριότητες, να κάνει φιλανθρωπικές δραστηριότητες, να ασχοληθεί με άλλα πράγματα τα οποία να της γεμίζουν τον χρόνο. Ναι, εκείνα όμως χρειάζεται να σπρώξεις τον εαυτό σου για να τα κάνεις. Ενώ θέλουν και όρεξη και διάθεση και είναι εύκολο να πεις «Αχ, λέει το μωρό» ή «Έχω την άρφα δυσκολία» ή «Τη β' ή τη γ', δεν πειράζει, δεν θα πω σήμερα να κάνω αυτή την, το χόμπι μου ή αυτή την δραστηριότητα που είναι, δεν είναι υποχρεωτική. Άμα θέλω πάω, άμα δεν θέλω δεν πάω». Ενώ στη δουλειά πας αναγκαστικά, δεν μπορείς να πεις «Σήμερα κλαίει το μωρό και δεν θα πω στη δουλειά» ή «Σήμερα είμαι λίγο κουρασμένη και είμαι λίγο ζαλισμένη και δεν πάω στη δουλειά». Άρα, διατηρώντας την εργασία της μία γυναίκα η οποία έχει παιδιά, διατηρεί και μία διέξοδο καθημερινή από τη ρουτίνα, την πολύ δύσκολη ρουτίνα του σπιτιού. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν θα αποφασίσω εγώ για οποιανδήποτε γυναίκα αν θα εργάζεται ή δεν θα εργάζεται στην περίπτωση που θα της προσφερθεί η ευκαιρία ή η εισήγηση από τον σύντροφό της να αναλάβει να εργάζεται μόνο στο σπίτι και να μην εργάζεται εκτός σπιτιού. Δεν θα πάρω εγώ αυτή την απόφαση. Θα την πάρει κάθε γυναίκα ξεχωριστά για τον εαυτό της. Αυτό που έχω έγνοια για όλες τις γυναίκες και μιλάω πραγματικά σαν να μιλάω στην κόρη μου και για την κόρη μου, η οποία είναι 22 ετών, αλλά είναι, θα μπορεί σε κάποια στιγμή στο μέλλον να βρεθεί σε αυτή τη σκέψη, σε αυτό το σταυροδρόμι. Έχω έγνοια να διατηρηθεί η ανεξαρτησία της γυναίκας προκειμένου να μην χάσει τη διαπραγματευτική της δύναμη μέσα στο ζευγάρι της, μέσα στη σχέση της, και επίσης να φροντίσει οποιαδήποτε απόφαση πάρει να ληφθεί με τα σωστά κίνητρα και να μην πάρθει για να ευχαριστήσεις τον άνθρωπο που σου το ζητάει, να γίνεις αρεστή ή για να εξασφαλίσεις ότι θα έχεις αυτό τον άντρα επειδή αυτός ο άντρας σου ζητάει να μην εργαστείς. Για μένα είναι πολύ ανησυχητικό ένας άντρας να ζητάει από τη γυναίκα του να μην εργαστεί, να το απαιτεί ή να το ζητάει αυτό το πράγμα, το να μην εργαστεί. Θεωρώ ότι οι γυναίκες έχουν δικαίωμα και οι γυναίκες έχουν δικαίωμα στην καριέρα, όχι μόνο οι άντρες. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες στιγμές που είμαστε όλοι κουρασμένοι, και άντρες και γυναίκες, και λέμε τι ωραία να μην εργαζόμουν ποτέ ή δεν μ' αρέσει αυτή η δουλειά. Υπάρχουν τρόποι να το ξεπεράσεις αυτό. Για παράδειγμα, μπορείς να αλλάξεις τη δουλειά σου, να μεταποιήσεις τη δουλειά σου, να κάνεις τη δουλειά σου τέτοια που να σε ευχαριστεί περισσότερο. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να σκεφτώ τι ωραία να μην δούλευα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου, όμως δεν το πέτυχα αυτό από τη μια μέρα στην άλλη. Πέρασαν αρκετά χρόνια στα οποία προβληματιστικά σκέφτηκα για το πώς να κάνω τη δουλειά μου με τέτοιο τρόπο που να είναι καλύτερη για μένα και να είναι σαν να είναι το χόμπι μου και να είναι κάτι που το αγαπώ πάρα πολύ. Υπενθυμίζω ότι ήμουν διορισμένη στην ειδική εκπαίδευση στο Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου από το 2001 μέχρι το 2004, που και παραιτήθηκα, που εκεί είχα μια σταθερή δουλειά στο δημόσιο τομέα με καλές απολαβές, με τα ωφελήματα των διακοπών των Χριστουγέννων, των γιορτών του καλοκαιριού, του Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού που έχουν εκπαιδευτικοί. Και όμως παραιτήθηκα από εκείνη την εργασία επειδή δεν μου τέριαζε, το έχω μιλήσει άλλη φορά για αυτό το θέμα, και έψαξα να βρω τρόπους ώστε να κάνω τη δουλειά μου να είναι και ευχαρίστηση παράλληλα. Θα μου πει κάποιος, μα εσύ τι καλά την έχεις, εσύ σπούδασες αυτό και κάνεις το ένα και κάνεις το άλλο. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς
Άμα το θέλει, μπορεί να βρει τρόπους για να απολαμβάνει τη δουλειά του καλύτερα, εάν θέλει να δουλεύει και έχει την... και δεν έχει την πολυτέλεια να μην δουλεύει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πολυτέλεια το να μην δουλεύεις ή αν είναι πολυτέλεια το να δουλεύεις, θα το σκεφτεί ο καθένας μόνος του. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να διαβάσω στα σχόλια της απόψης γυναικών και ανδρών φυσικά πάνω σε αυτό το ζήτημα, τα οποία να έχουν να κάνουν και με τις προσωπικές τους εμπειρίες, που νομίζω θα είναι πολύ πιο χρήσιμα για τη φίλη που ρωτάει το ερώτημα και για όποιες άλλες φίλες έχουν παρόμοιους προβληματισμούς, το να ακούσουν εμπειρίες ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν και έχουν οικογένεια και παιδιά, ή ανθρώπων που δεν δουλεύουν και έχουν οικογένεια και παιδιά. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έτσι, σαν ένα θέμα συζήτησης στο κανάλι μας.